Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, να πάρω τώρα κινητό ή να περιμένω μπας και πέσουν οι τιμές. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο και σήμερα θα απαντήσω, μάλλον θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που μου την κάνετε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, αν θα πρέπει να πάρετε τώρα κινητό με τις τιμές που παίζουν τώρα, έτσι Νοέμβριο του 2022, ή κάποιοι φίλοι να περιμένετε τώρα σε 2 εβδομάδες που είναι το Black Friday να πάρετε το καινούργιο σας κινητό ή να περιμένετε από το 2023. Γενικότερα, στην εποχή που ζούμε τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο που έχουν ανέβει τιμές σε όλα, μα όλα τα προϊόντα, από τα φαγητά, από τα καύσιμα, από το οτιδήποτε που βλέπουμε έξω στην κοινωνία μας, κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ βλέπεις ανεβασμένες τιμές σε όλα. Ανεβασμένες τιμές βλέπεις στα αυτοκίνητα, στα ρούχα, στα τέτοια, γενικά σε όλα τα προϊόντα και σίγουρα και στα προϊόντα τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο τα κινητά που αυξήθηκαν οι τιμές. Να σας πω παράδειγμα, π.χ. βλέπω τις Xiaomi, τις λάμπες, τα φωτιστικά που θέλω να πάρω κάποιο, που το είχα πάρει πέρσι 25 ευρώ, να έχει πάει φέτος 35, ή κάποιο ηχιάκι της, το JBL που έχω, το ηχιάκι το, το μικρό, το Go 3, το οποίο το είχα πάρει 28 ευρώ, να έχει πάει 40 ευρώ και να μην υπάρχει χαμηλότερη τιμή. Γενικά σε όλα τα προϊόντα, μα όλα τα προϊόντα, ανεβαίνουν οι τιμές και δεν φαίνεται ότι σταθεροποιούνται κάπου. Εγώ βλέπω ότι συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οπότε είναι πολύ δύσκολο να πω σε έναν φίλο, ρε παιδί μου, μην το πάρεις τώρα το κινητό ή πάρ' το τώρα το κινητό γιατί σε 6 μήνες θα πέσουν οι τιμές. Η άποψή μου είναι, και το λέω τώρα πριν πούμε πάρα πολλά στο σημερινό βίντεο, είναι ότι ένα κινητάκι που θα το βρεις τώρα, π.χ. το Poco X4 GD, το οποίο δεν θα το βρεις σε φυσικό κατάστημα, υπάρχει μόνο στα σκουρτζομάγαζα και από εξωτερικό να το αγοράς, γιατί δεν έρχεται επίσημα στην Ελλάδα, γενικά δεν γίνεται εισαγωγή. Μπορείς να το πάρεις από τον κόμπο με εγγύηση κανονικά και από τα σκουρτζομάγαζα. Το κινητάκι αυτό είναι γύρω στα 300 ευρώ, η έκδοση 8128. Δεν πιστεύω, δηλαδή κάποιος που θέλει να το πάρει αυτό το κινητό, ας το πάρει τώρα. Δεν πιστεύω ότι σε 6 μήνες, άντε να κερδίσεις 10-20 ευρώ, μπορεί και να ανέβουν τιμές. Όπως είδαμε με το Poco F3 που πέρσι έκανε 280, είχε πάει μέχρι 250 ευρώ και μετά αυξήθηκε 50 και 100 ευρώ. Okay. Οπότε για μένα δεν χρειάζεται να ρισκάρετε, που όντως θέλετε να πάρετε κινητό για 10-20 ευρώ, μπορεί σε κάποιους μήνες, σε λίγο καιρό μετά, να πάει 50 ευρώ πάνω. Οπότε για μένα περισσότερες πιθανότητες έχει ένα κινητό να αυξηθεί η τιμή του παρά να πέσει για λίγο. Δηλαδή και πάλι σε αυτά όλα τα κινητά που λέμε, η τιμή να πέσει θα πέσει πάρα πολύ λίγο, θεωρώ. Δεν θα δεις κάποιο σε κάποιο κινητό έτσι τρελές μειώσεις τιμών. Γενικά σε πάρα πολλά μοντέλα που βλέπουμε τώρα που κυκλοφορούν, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές. Και το άλλο το παράδοξο είναι ότι σε κινητάκια τα οποία τα χαρακτηριστικά τους είναι αδύναμα, μιλάω συγκεκριμένα για τους επεξεργαστές, δηλαδή πολλά κινητάκια με Snapdragon 680, το οποίο δεν το θεωρώ κάτι σπουδαίο, το θεωρώ έναν επεξεργαστή για ένα κινητό των 150 ευρώ. Για παραπάνω για μένα προσωπικά δεν είναι, γιατί ο Snapdragon 680 είναι ένας αδύναμος θεωρητικά επεξεργαστής. Πολλοί φίλοι θα πούνε, εγώ το έχω και είναι μια χαρά. Ναι, είναι μια χαρά τώρα. Που πάλι για μένα δεν είναι μια χαρά τώρα. Σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια θα σέρνεται. Οπότε έχει πάρα πολλά κινητάκια με Snapdragon 680 με 200, 250 ευρώ, 300 ευρώ που δεν πρέπει να τα δούμε καθόλου. Γενικά τι έχουν κάνει οι εταιρείες, το έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο. Έχουν κατεβάσει τα specs, κυρίως στο θέμα του επεξεργαστή, έχουν κατεβάσει τα specs και έχουν μείνει τιμές εκεί που π.χ. με 250 ευρώ πριν 2-3 χρόνια έπαιρνες ένα δυνατό κινητό, πλέον είναι αδύναμα τα κινητό. Οπότε για ένα κινητό που θες να πάρεις με ένα δυνατό επεξεργαστή πρέπει να πας 3 εκατοστάρικα, 3,50, 4 εκατοστάρικα και πάλι δεν είναι τόσο σίγουρο αυτό, γιατί π.χ. το Huawei Nova 10 Pro και το 10 που έχουν Snapdragon 778, που δεν είναι κάτι wow, που το βλέπαμε και πέρσι με κινητάκια των 200 και των 250 ευρώ, να πρέπει να δώσει 700 ευρώ. Έχουν τρελαθεί οι εταιρείες, δεν είναι πολύ δύσκολο και για τα προηγούμενα βίντεο που είχα κάνει το προηγούμενο διάστημα να βρεις κινητό με 200 ευρώ και με 300 ευρώ, δυσκολεύτηκα αρκετά να βρω σωστές επιλογές που να είναι ok και στα λεφτά που ζητάνε και στα χαρακτηριστικά που μας δίνουν, οπότε είναι πολύ μπέρδεμα. Τώρα πολλοί φίλοι θα ρωτήσετε, σε 2 εβδομάδες είναι το Black Friday, τι να κάνω. Άποψή μου και αυτά που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, το Black Friday είναι στην Ελλάδα εδώ περίπου και 6-7 χρόνια, το 2016-17 ήταν η πρώτη χρονιά αν θυμάμαι καλά, 6-7 χρόνια είναι το Black Friday. Τι έχουμε δει, ότι οι τιμές που θα σε βγάλει το Public, ο Κοτσόβολος, το Πλαίσιο, γενικά οι μεγάλες αλυσίδες με ηλεκτρονικά, οι τιμές αυτές
θα προσεγγίσουν κοντά στις τιμές Scrooge Best Price και πάλι πολλές περιπτώσεις δεν θα τις φτάσουν. Οπότε το κέρδος είναι ότι θα πάρεις ένα κινητό π.χ. που θα το παίρνεις από το Scrooge 300 ευρώ, να το πάρεις π.χ. από το Public 320 ευρώ και μπορείς να το βάλεις κάποιες δόσεις για να το πάρεις με άτοκες δόσεις και να το πληρώνεις σιγά σιγά το επόμενο διάστημα. Οπότε για μένα προσωπικά στο θέμα κινητών το μόνο κέρδος στο Black Friday είναι αυτό, ότι θα πάρεις ένα κινητό το οποίο θα το πάρεις με δόσεις. Okay. Όποιοι φίλοι θέλετε να αγοράσετε κινητό και έχετε πιστωτική κάρτα και θέλετε να το πάρετε με δόσεις, okay, το Black Friday είναι μια ευκαιρία, αλλά πάλι δεν θα πάρετε κάτι σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Αυτό ξεχάστο και ξεχάστο και τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε όλη αυτή την ακρίβεια. Φαντάζομαι φέτος θα είναι ακόμα πιο μετρημένες οι προσφορές και φαντάζομαι ότι σε κάποια προϊόντα τα οποία δεν πουλάνε τόσο πολύ, εκεί θα δεις δηλαδή μεγάλη πτώση τιμής. Δηλαδή, και εγώ, π.χ. πέρσι που ήθελα να πάρω μια οθόνη για τον υπολογιστή μου, την πήρα από κανονικό κατάστημα εδώ στην Κύπρο, που η ίδια τιμή ήταν και στην Ελλάδα, σε τιμή που θα την έπαιρνα διαφορετικά από το Scrooge. Οπότε στην ουσία δεν κέρδισα κάτι, απλά κέρδισα, να το πω σε εισαγωγικά, τα μεταφορικά που θα το έπαιρνα από Ελλάδα και θα το έφερνα εδώ. Το κέρδισα γιατί το πήρα από κανονικό έτσι κατάστημα. Οπότε η συμβουλή μου είναι σε όλους σας τους φίλους που θέλετε να πάρετε το κινητό σας. Βλέπετε ότι και τα επόμενα μοντέλα των κινητών που βγαίνουν έρχονται ακόμα πιο ακριβά. Οπότε δείτε να το πάρετε τώρα. Όπως είπα και πριν, τα 10-20 ευρώ που ίσως να πέσει η τιμή του, για μένα προσωπικά δεν αξίζει το ρίσκο, γιατί μπορεί το επόμενο διάστημα να ανέβει παραπάνω τιμή. Θυμάστε π.χ. το Realme GT Master Edition που το είχα δείξει πέρσι Δεκέμβριο που ήταν μια χαρά κινητά και στα 250-260 ευρώ, που είχε πάει και μέχρι 240 και 230, πλέον πάει 350 και 4 κατοστάρικα. Θα το πω πολλές φορές μέσα στο βίντεο, έχουν τρελαθεί τιμές, δεν υπάρχει μπούσουλος να πεις ρε παιδί μου, όπως θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια με τα Xiaomi κινητά πριν 4-5 χρόνια, λέγαμε ρε παιδί μου τώρα βγήκε το κινητό, κάνει 250 ευρώ, περίμενε το λίγο, θα πάει 200 ευρώ, θα πάει 180 ευρώ μετά από 3-4 μήνες. Υπήρχε αυτή η λογική και το έκανα και εγώ σε πάρα πολλές έτσι αγορές μου, περίμενα 2-3 μήνες να πέσουν τιμές, πλέον κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πιο λογικό είναι και ανάλογα με όλη αυτή την αναμπομπούλα που υπάρχει να πάνε τιμές προς τα πάνω. Π.χ. θυμηθείτε το Xiaomi Redmi Note 10 Pro που το είχαμε δείξει και εδώ στο κανάλι, που το προτείνω ακόμα. Θυμάμαι που το είχα πάρει πέρσι πριν 1,5 χρόνο, έτσι καλοκαίρι του 2021, 200 κάτι ευρώ και μέχρι τώρα ακόμα πουλιέται 200 κάτι ευρώ. Δηλαδή να έχει πέσει 20 ευρώ, 30 ευρώ μετά από 1,5 χρόνο. Που και το προηγούμενο διάστημα ήταν παραπάνω τιμή του, τους τελευταίους 2-3 μήνες πήγε στα 200 ευρώ. Δηλαδή το θυμάμαι πριν και το Πάσχα που το έβλεπα και το καλοκαίρι, το έβλεπα στα 250 ευρώ και 240 ευρώ. Πάρτε το τώρα με τα λεφτά που έχετε, περιμένετε δηλαδή τα Χριστούγεννα που κάποιοι φίλοι θα πάρετε το δώρο Χριστουγέννου. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητοποίηση τα Χριστούγεννα στο θέμα έτσι, χρημάτων. Εντάξει, θυμάμαι έτσι από τα παιδικά μου χρόνια ότι όλοι μας είχαμε λίγα παραπάνω λεφτά τα Χριστούγεννα. Πάρτε το τότε, μην περιμένετε, κάποιος ίσως θα πει το 2023 θα βγει καινούριο μοντέλο, οπότε το παλιό θα πέσει. Δεν υπάρχει ο μπούσουλας που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, θα το πω, το ξαναπώ, ότι θα βγει το επόμενο μοντέλο, οπότε το προηγούμενο μοντέλο θα αρχίσει να πέφτει η τιμή. Πλέον δεν είναι έτσι, από τη στιγμή που βλέπουν ένα κινητό ότι πουλάει, δεν θα ρίξουν τις τιμές, δεν τους νοιάζει να ρίξουν τις τιμές, οι τιμές είναι εκεί, θέλουν τα συγκεκριμένα λεφτά να βγάλουν από κάθε ένα κινητό. Οπότε η άποψή μου είναι όταν γουστάρεις ένα κινητάκι και σε καλύπτεις αυτά που θέλεις ένα κινητάκι, όπως τα έχουμε δείξει το τελευταίο διάστημα εδώ πέρα στο κανάλι, όλα αυτά τα κινητάκια που σας έχω δείξει, από τη στιγμή που σε καλύπτει ένα κινητό, πάρ' το τώρα, πάρ' το, δηλαδή προγραμμάτισε το να το πάρεις αυτό το διάστημα, γιατί σε 2, 3, 4, 5 μήνες δεν ξέρεις τι θα παίζει. Μπορεί και ένα κινητό να μην υπάρχει στην αγορά, όπως και το Realme GT Neo 2 που είναι ένα εξαιρετικό κινητό, πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό κινητό, το Realme GT Neo 2, το οποίο ήμουν πολύ τυχερός που το πήρα τον Απρίλιο του 2022, τώρα που μας πέρασε τον Απρίλιο, το είχα πάρει στα 290-280 ευρώ και βλέπατε ότι πέσανε οι τιμές, λίγο εκείνο το διάστημα ήταν Απρίλιος-Μάιος που είχε πάει μέχρι 280-270, μετά άρχισε να ανεβαίνει και πλέον το κινητό δεν υπάρχει. Ένα πάρα πολύ καλό κινητό, δεν ξέρω τον λόγο που έχει σταματήσει και μάλλον το βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι να έχει σε 2-3 καταστήματα 450 και 5 εκατοστάρικα. Και βλέπετε το Realme GT Neo 3 ότι είναι στα 5 εκατοστάρικα και στα 6 εκατοστάρικα. Οπότε δεν είναι ότι το βγήκε το επόμενο μοντέλο και θα αρχίσει και το επόμενο μοντέλο να πέφτει τιμή. Καμιά σχέση. Οπότε ένα κινητάκι που το βλέπετε τώρα, το ζαχαρώνετε, σας αρέσει και καλύπτει αυτά που θέλετε από ένα κινητό, χτυπήστε το τώρα γιατί αύριο και μπορεί να ανέβει η τιμή του και μπορεί και να μην υπάρχει στην αγορά. Δεν υπάρχει κανένας μπούσολος να πει ότι αυτό το κινητό θα κυκλοφορεί για ένα χρόνο, για 6 μήνες, για 2 χρόνια. Οι εταιρείες κάνουν ό,τι θέλουν. Εννοείται ότι δεν θα μας
πώς να το πω, δεν θα μας ενημερώσουν ότι π.χ. το Realme GT Neo 2 θα αποσυρθεί από την αγορά. Οπότε η συμβουλή μου είναι η εξής. Γουστάρεις ένα κινητάκι, κανόνισε να το πάρεις τώρα. Σε 6 μήνες, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες μπορεί η τιμή του να ανέβει και μπορεί και να μην υπάρχει στην αγορά. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!